Η ένωση των επτανήσεων με τον εθνικό κορμό, της οποίας σήμερα εορτάζουμε πανηγυρικώς την 152η επέτειο, υπήρξε το αποτέλεσμα των ηρωικών αγώνων των κατοίκων, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι υπέστησαν αιώνες σκληρούς γαλλικούς ζυγούς, ουδέποτε υπέστησαν τη μαχητικότητά τους. Μαχητικότητα η οποία εμπνεόταν από το στεναρό φρόνι για ελευθερία, αυτονομία και τελική ένταξη στον εθνικό κορμό. Αυτό το παράδειγμα τους οφείλει να μας εμπνέει όλους σήμερα. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς όπου η χώρα μας δίνει έναν σημαντικό αγώνα μέσα σε ένα εξαιρετικά δυσμενές διεθνές περιβάλλον. Σε αυτόν όμως τον αγώνα η Ελλάδα δεν είναι μόνη της, διότι με την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού και τη σύμπραξη της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοκρατικών δυνάμεων, η χώρα μας πορεύεται αταλάντευτη μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια και μέσα στο σκληρό πυρήνα της, στην Ευρωζώνη. Χρόνια πολλά και του χρόνου.